Σήμερα επιβραβεύεται μια προσπάθεια πολλών μηνών, μια συλλογική προσπάθεια όλης της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων που τη στηρίζουν. Δουλέψαμε μέρα και νύχτα με συστηματικό τρόπο και το επιστέγασμα ήταν η έγκριση, η σημερινή έγκριση του Eurogroup προς το EFSF να δώσει στην Ελλάδα 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και 3,4 δισεκατομμύρια που έχουμε βάσιμες πια ελπίδες ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα το αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, μέχρι τα τέλη του Μαρτίου. Θα εκταμιευθούν δηλαδή προς τη χώρα 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να σας δώσω μια αίσθηση πώς θα καταναλωθούν αυτά τα χρήματα, τα 34,3 δισεκατομμύρια που θα δοθούν μέχρι τη Δευτέρα, κατανέμοντος εξής: 16 δισεκατομμύρια θα πάνε στις τράπεζες, 7 δισεκατομμύρια θα πάνε για τον προϋπολογισμό και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα 11,2-11,3 δισεκατομμύρια για την επαναγορά χρέους. Επίσης, στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου θα δοθούν για τις τράπεζες άλλα 7,2 δισεκατομμύρια και άλλα 11 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και επίσης τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό μας κάνει ένα σύνολο 52,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέλω όμως να τονίσω κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό από το προηγούμενο Eurogroup, που αποφασίστηκαν μια σειρά από μέτρα τα οποία θα μειώσουν το χρέος κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες. Οι 10 περίπου θα προέλθουν από το buyback, έτσι, από την επαναγορά. Οι άλλες 10 όμως, που έχουν να κάνουν με τη μείωση επιτοκίων, με τη μετατόπιση τόκων προς το μέλλον, με τη μετατόπιση χρεολυσίων προς το μέλλον, με την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών προς την Ελλάδα, αυτά είναι άλλα 20 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν είναι μόνο μείωση χρέους, είναι και πρόσθετη χρηματοδότηση. Άρα στην ουσία η Ελλάδα έχει πρόσβαση όχι μόνο Το δεύτερο μεγάλο δάνειο των 109 δις, στην ουσία γίνεται 109 συν ένα, ας το πω έτσι, δώρο 20 δισεκατομμυρίων. Έτσι, αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν έχει ληφθεί υπόψη. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση πλέον πολύ μεγαλύτερη από αυτή που το δάνειο των 109 δισεκατομμυρίων ευρώ υπονοεί. Βεβαίως, η Ελλάδα σήμερα απλά κάλυψε μια αναγκαία συνθήκη για να παραμείνει στο ευρώ. Πρέπει όμως να καλύψει και την επαρκή συνθήκη και την ικανή συνθήκη. Και η ικανή συνθήκη είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε ψηφίσει στη Βουλή, που έχουν να κάνουν με το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται απόψε, με τις διαθροτικές αλλαγές. Σήμερα δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στο φορολογικό νομοσχέδιο και γενικά στη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι για το Eurogroup είναι η υπαριθμόν μία πρόκληση για την Ελλάδα, διότι όλοι γνωρίζουν τη μεγάλη φοροδιαφυγή και τη μεγάλη απόκληση που υπάρχει στην Ελλάδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι διαθροτικές αλλαγές επίσης, η απελευθέρωση των αγορών που θα απελευθερώσει την ανταγωνιστικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις, η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες μαζί με τη σημερινή απόφαση θα διώξουν μία και έξω την αβεβαιότητα που περιέβαλε την Ελλάδα μέχρι σήμερα, η οποία βέβαια μετά από τη σημερινή απόφαση πιστεύω ότι αρχίζει και φεύγει. Η Ελλάδα σήμερα πήρε μία πολύ μεγάλη ανάσα. Κέρδισε χρήματα τόσο από τη μείωση του χρέους και των τόκων, αλλά και πήρε χρήματα για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις οφειλές της προς Έλληνες πολίτες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κέρδισε ακόμα χρόνο ώστε να μπορέσει να μεταστρέψει την τάση της ελληνικής οικονομίας, να φρενάρει την ανεργία και την ύφεση και να μπει στο δρόμο της ανάκαμψης και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Κέρδισε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις με άνεση χρόνου πια και όχι με το μαχαίρι στο λαιμό, που ήδη έχουν ξεκινήσει και να μπει έτσι στο δρόμο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Διαψεύστηκαν πάρα πολύ ήδη διαβάσεις εφημερίδες ότι οι hedge funds που είχαν ποντάρει στην κατάρρευση της Ελλάδας έχουν χάσει χρήματα. Και επίσης, αντίστροφα, όσοι πίστεψαν στην Ελλάδα και στις δυνατότητές της, σήμερα νιώθουν δικαιωμένοι. Δικαιωμένοι μεν, αλλά όχι εφησυχασμένοι. Και αυτό θέλω να το τονίσω, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός. Κατά πολλούς και κατ' εμέ, το ταξίδι σήμερα αρχίζει.